σας προβληματίζει η απόσταση από τις δεσμεύσεις, από τις δηλώσεις τις προεκλογικές μέχρι την πραγματικότητα σήμερα. Πόσο απέχει η αριστερά από μια σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριε Χαρίτου, ότι η συμφωνία την οποία εφαρμόζουμε δεν είναι μια εύκολη συμφωνία. Δεν είναι μια συμφωνία δημοσιονομικής επέκτασης, έτσι όπως θεωρούσαμε ότι είναι το ορθό, έτσι ώστε πάρα πολύ γρήγορα η ελληνική οικονομία να ανακάμψει και να έρθει σε μια κατάσταση τέτοια που θα μπορεί να καρποθεί τα ωφέλη της ανάπτυξης. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την πολιτική τιμιότητα μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση 7-8 μηνών, η πρώτη κυβέρνηση η οποία επέλεξε τη συγκεκριμένη πολιτική στρατηγική και την συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ήταν μια επιλογή που υπαγορεύτηκε από το καθήκον μας απέναντι στον ελληνικό λαό, να προχωρήσει σε εκλογές μετά τη συμφωνία. Όπου δήλωσε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο ότι αυτά καταφέραμε, αυτά μπορέσαμε να κάνουμε, κατά αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να αλλάξουμε τις συμφωνίες τις οποίες είχαν υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητάμε είναι μια εντολή για διαρκή διαπραγμάτευση και εφαρμογή της συμφωνίας την οποία έχετε μπροστά σας. Δεν πήραμε την πολιτική επιλογή να υλοποιήσουμε μια συμφωνία χωρίς την εντολή του ελληνικού λαού. Και νομίζω ότι αυτό όλοι οι πολίτες το αναγνωρίζουν. Mm-hmm. Την τιμιότητα τουλάχιστον που είχαμε να πάμε και να πούμε ότι αυτό ήταν αυτό το οποίο καταφέραμε, το οποίο δεν είναι λίγο, αλλά σας ξαναλέω, θα μπορούσαμε να έχουμε, θα θέλαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα και να το υλοποιήσουμε. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία που η ελληνική οικονομία περνάει σε μια φάση ανάκαμψης. Όλες οι προβλέψεις λένε ότι το 2016 θα κλείσει τελικά θετικά, παρά τις δυσίωνες προβλέψεις πολλών. Θα κλείσει λοιπόν θετικά. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει ως βασικό στόχο η ανάπτυξη να ωφελήσει τους πολλούς. Και αυτό γίνεται με συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις από τη δική μας μεριά, κορυφαία εκ των οποίων είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι το όπλο των εργαζόμενων, έτσι ώστε στην διαπραγμάτευσή τους με την εργοδοσία να διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο, να μεγαλώνει το μερίδιο των μισθών στο συνολικό προϊόν. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή η οποία ορίζει και τις διαχωριστικές γραμμές στο πολιτικό σύστημα. Από τη μία μεριά έχουμε την αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ, που λέει συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενίσχυση των εργαζομένων, έτσι ώστε να μεγαλώνει το μερίδιο των μισθών στο συνολικό ΑΕΠ. Από την άλλη μεριά έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία συνεπής στη φιλελεύθερη αντίληψή της λέει ότι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να περάσουμε στην ανάπτυξη είναι το πλήρες ξεχαρβάλωμα της αγοράς εργασίας, είναι οι φοροαπαλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι το να σταματήσουμε να φορολογούμε τα μερίσματα των κερδών, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία έχει πει ο κ. Μητσοτάκης. Yeah. Κατά αυτόν τον τρόπο ορίζεται αυτή τη στιγμή η πολιτική διαχωριστική γραμμή στο σήμερα. Πάνω σε αυτή την πολιτική διαχωριστική γραμμή, εγώ θέλω να κάνω γενικότερα ερώτημα. Συγκρούονται οι πολιτικές δυνάμεις. Σας ξαναλέω ότι προφανώς μια κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει ένα δύσκολο πρόγραμμα θα έχει φθορά. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο κόσμος καταλαβαίνει και αυτό θα εκφραστεί στην ώρα του. Ποια είναι η κυβέρνηση εκείνη η οποία παλεύει για τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας και ποιες είναι οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θεωρούν ότι ο μόνος τρόπος για να προοδεύσουν οι κοινωνίες είναι τα δώρα σε αυτό το Μάλιστα. οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ολιγαρχία. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν έχει νόημα σήμερα να μιλάμε για τη διάκριση δεξιάς-αριστεράς, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η σύγκρουση είναι ανάμεσα στο λαϊκισμό και τη δημαγωγία από μια πλευρά και στους ρεαλιστές και σε αυτούς που λένε την αλήθεια από την άλλη. Όμως, αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Κύριε Παπά, μου επιτρέπετε. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό το οποίο λέτε. Ο καλύτερος τρόπος για να υπερβείς μια διαχωριστική γραμμή, για να χαράξεις μια διαχωριστική γραμμή, είναι να την εξαφανίσεις. Ναι. Είναι μια άποψη και αυτό. Όμως, σχεδόν παντού στην Ευρώπη έχουμε μια ανάπτυξη του ρεύματος του ευρωσκεπτικισμού. Η άκρα δεξιά ενισχύεται. Σε μερικές χώρες χτυπάει και την πόρτα της εξουσίας. Ο εθνικισμός κερδίζει έδαφος.
πάμε σε λογικές προστατευτισμού. Είναι αυτό που λένε η παγκοσμιοποίηση της αντιπαγκοσμιοποίησης. Η σοσιαλδημοκρατία πληρώνει τα επίχειρα της ταύτισής της με τη συντηρητική παράταξη, έχει τη μετάλλαξή της δηλαδή. Όμως η αριστερά πού είναι? Αν μου πείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αριστερά, θα σας πω ότι οι πρώην συντροφοί σας, αυτοί που ήσασταν μαζί μέχρι τον Ιούλιο του 2015, σας κατηγορούν ότι προδώσατε και την πατρίδα και την αριστερά. Εντάξει. Εγώ θα σας πω το εξής. Πράγματι, υπάρχουν αντιφατικές τάσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε έναν χάρτη των τάσεων αποκομμένη από τις εξελίξεις που υπάρχουν στα επιμέρους εθνικά κράτη. Βεβαίως βλέπουμε ότι στη Γαλλία υπάρχει μια ενίσχυση της άκρας δεξιάς, στην Γερμανία υπάρχει μια ενίσχυση του AfD, του κόμματος, το οποίο δεν ξέρω αν αυτό χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιό, αλλά εν πάση περιπτώσει προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Είχαμε στην Αγγλία την υπερίσχυση θέσεων οι οποίες στηρίζονταν από ακραία συντηρητικά. Καλά, είναι πιο σύνθετο. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές αντιφατικές. Στη Γερμανία ήταν το πρώτο το οποίο βγήκε με δελτίο τύπου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η νεκρή της απόψινής επίθεσης είναι η νεκρή της Μέρκελ, έτσι. Λοιπόν, σε σχέση με το προσφυγικό, φάνηκαν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι διαφορετικές διαχωριστικές γραμμές, οι αντιφατικές στάσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη. Όμως βλέπουμε ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, ένα κόμμα της αριστεράς κατάφερε να πιάσει ένα καθόλου μικρό ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, παρά το γεγονός ότι παρέμεινε τρίτο, ένα 22-23%, αν δεν κάνω λάθος. Στην Πορτογαλία έχουμε μία κυβέρνηση η οποία κινείται, εν πάση περιπτώσει, από την κεντροαριστερά μέχρι την αριστερά. Επομένως, οι τάσεις είναι αντιφατικές. Το δεδομένο είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή την κατάσταση την οποία δημιούργησε η Ευρώπη, η συντηρητική γραμμή και η γραμμή του νεοφιλελευθερισμού, την οποία υπηρέτησαν στην Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ, φτάνει σε σημείο πολιτικής έκρηξης. Και το πολιτικό επίδικο σε αυτή τη φάση είναι αν η αμφισβήτηση των κυρίαρχων πολιτικών θα έρθει από την αριστερά και θα έχει προοδευτικό πρόσημο ή θα οδηγήσει την Ευρώπη σε πάρα πολύ σκοτεινές εποχές. Αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα της εποχής. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε στην περίοδο, δεν πρόκειται να επανέλθουμε, όσο και αν το θέλει η Νέα Δημοκρατία ή τα αδελφά συντηρητικά της κόμματα, στην περίοδο της απόλυτης πολιτικής και οικονομικής ηγεμονίας. Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, μου λέτε τώρα. Σας λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθουμε στην περίοδο της απόλυτης πολιτικής και οικονομικής ηγεμονίας του νεοφιλελευθερισμού, έτσι όπως τον ζήσαμε τη δεκαετία του 90 και του 2000. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής οδήγησαν σε μια τεράστια παγκόσμια οικονομική κρίση και αυτή τη στιγμή το μεγάλο πολιτικό ερώτημα είναι αν η αμφισβήτηση αυτών των πολιτικών θα πάρει πρόσημο προοδευτικό, αριστερό, ριζοσπαστικό. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια χώρα. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του να αμφισβητήσει η θέμελα το οικοδόμημα. Είχατε τέτοιες αυταπάτες. Κοιτάξτε, μετά το Γενάρη. Αυτό το οποίο δεν λέγαμε ποτέ ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την Ευρώπη από τη μία μέρα στην άλλη. Απ' την άλλη, λέγαμε ότι θα επιδιώξουμε συμμαχίες. Πράγματι, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες είναι συγγενείς με το ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίες αναπτύσσονται, παίρνουν δύναμη. Όμως, σας ξαναλέω ότι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Έχουμε τρία λεπτά. Στην Ισπανία οι Ποντέμος βγήκαν τρίτη, ήταν δεύτερη, μετά βγήκαν τρίτη. Δεν υπήρχαν οι Ποντέμος δύο χρόνια πριν. Μην συντηρείτε την αυταπάτη του βασιλιά νεοφιλελευθερισμού της δεκαετίας του 2000. Αυτές οι περίοδοι πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Και έχει ευθύνη. Οι ετικέτες και αυτά εδώ. Είναι αστεία να τα λέμε. Θα σας έλεγα και εγώ αριστερό, αλλά θα γελάγαμε όλοι μαζί με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε. Γι' αυτό θα το ποιος ότι θα το βασικό πρώτο κύριε Αμυρά, θα το δούμε. Και νομίζω ότι δεν υπήρξα ποτέ προσβλητικός απέναντι σας. Και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεστε νομίζω ότι δείχνει και το ήθος της παράταξής σας. Έχουμε τρία λεπτά για να κλείσουμε το ερώτημά σας, παρακαλώ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, η μείωση, ακούστε, εάν θεωρείται νεοφιλελευθερισμό τη μείωση των φόρων και των εισφορών,
το οποίο που είναι ένα αναγκαίο πλέον μέτρο, γιατί οι επαγγελματίες είτε κλείνουν τα βιβλία τους, είτε κλείνουν τα μπλοκάκια τους, είτε μεταναστεύουν στη Βουλγαρία. Την κρίση στην Ελλάδα, κύριε Αμυρά, ποιος την έφερε? Την έφερε η αριστερά ή την έφερε στη διετία 15-16 η κοινωνική Υπήρχε κρίση, υπήρχε κρίση και η κοινωνική και η οικονομική κρίση επιδεινώθηκε το 15-16. Αν δεν μπορεί να το δείτε αυτό, έχετε πρόβλημα. Επιδεινώθηκε η οικονομική και η κοινωνική κρίση. Ποιος δημιούργησε, κύριε Αμυρά, την κρίση? Τη δημιούργησε η αριστερά στην Ευρώπη? Ποιος μπορεί να την απομακρύνει? Όχι αυτός ο οποίος τη δημιούργησε πάντως. Όχι, με συγχωρείτε, υπάρχουν κάποιους οποίους... Όχι αυτός που τη δημιούργησε, κύριε Αμυρά. Ένα βασικό ερώτημα. Εάν θεωρείτε ότι η μείωση των φόρων, η μείωση των εισφορών, που θα μπορούσε μάλιστα να συνδυαστεί με τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, εάν αυτό εδώ το θεωρείτε νεοφιλελεύθερη πολιτική, τότε η κρατικιστική πολιτική αυξάνω φόρους, αυξάνω εισφορές, αυξάνω τα βάρη σε επιχειρήσεις, δεν θα αφήσει ούτε ένα στοιχειώδης, δεν θα αφήσει το στοιχειώδης στον ιδιωτικό τομέα. Ουσιαστικά δηλαδή, εάν δεν υπάρξει τώρα μια αλλαγή πολιτικής με μειώσεις των βαρών για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή. Εσείς θεωρείτε ότι η αύξηση των φόρων αυξάνει τα έσοδα και αυξάνει την πολιτική σας? Θα μου επιτρέψετε, κύριε Χαρίτο, χωρίς διακοπή, σύντομο απάντηση από τον κύριο Τζανακόπουλο για να κλείσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι χρειαζόμαστε δημοσιονομικό χώρο για να υπάρξει καλύτερη κατανομή των βαρών, αναδιανομή του εισοδήματος, έτσι ώστε να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Βασική διαχωριστική γραμμή αυτή τη στιγμή είναι η διαχωριστική γραμμή που λέει ότι στα ωφέλη της ανάπτυξης πρέπει να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι. Για να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ, είναι αναγκαία η αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κάτι το οποίο η φιλελεύθερη παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, θεωρεί ότι είναι μια ιδεολειπτική αιμονή της αριστεράς. Λοιπόν, εμείς δεν το θεωρούμε ιδεολειπτική αιμονή. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι θεωρεί η Νέα Δημοκρατία, η αξιωματική αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση μειώνοντας τους φόρους στα μερίσματα και στις μεγάλες επιχειρήσεις και κόβοντας δαπάνες από υγεία, παιδεία και κοινωνικό κράτος. Εδώ λοιπόν συγκρούονται στην πραγματικότητα δύο κόσμοι. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να μειωθούν οι φόροι στους εργαζόμενους, στη μισθωτή εργασία, στους αυτοαπασχολούμενους. Όμως εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν συζητάμε για αυτό. Η Νέα Δημοκρατία έχει εντελώς διαφορετική αντίληψη. Ο στόχος της είναι η μείωση των φόρων στις μεγάλες επιχειρήσεις στα μερίσματα των κερδών, έτσι ώστε να η μη αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ειδική οικονομική ζώνη στην Ελλάδα, όπου υποτίθεται, σύμφωνα με το αφήγημα που επικράτησε στη χώρα το 90 και το 2000, θα δημιουργήσει επενδυτικές ευκαιρίες για όλους και αυτό στην πραγματικότητα θα φέρει την ανάπτυξη όπου κάποια στιγμή θα ωφελήσει και τον κόσμο της εργασίας. Λοιπόν, αυτά τα δύο πολιτικά... Η μείωση της φόρων είναι υπέρταση δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αυτές οι δύο πολιτικές αφηγήσεις είναι δύο συγκρουόμενες πολιτικές αφηγήσεις και δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσουν να συντεθούν. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η πολιτική σύγκρουση και ευτυχώς που υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, Στάσο Παπά, Πάνο Αμυρά. Να ευχαριστήσω τον Υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Για την ζωντανή αυτή κουβέντα απόψε. Κυρίες και κύριοι, μια δύσκολη βραδιά η απόψινή, τόσο για το Βερολίνο, καθώς επίσης και με τις εξελίξεις στην Άγκυρα με τη δολοφονία του Ρώσου πρεσβευτή. Όλες οι εξελίξεις από το